Μέσα στις προετοιμασίες των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι για το χειμώνα που έρχεται, πολλοί καταναλωτές έχουν στραφεί σε μια λύση που βλέπουν ως σωτηρία. Και δεν είναι ούτε το πετρέλαιο, ούτε το φυσικό αέριο, αλλά ούτε και το πανάκριβο LNG. Ψάχνουν να σωθούν από τις ηλεκτρικές κουβέρτες που φτιάχνονται στην Κίνα. Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία για τις εξαγωγές δείχνουν μια άνοδο από την οποία ωφελούνται κινέζικες εταιρείες όπως η UTK Technology, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρικές κουβέρτες και τις πουλά στο Alibaba. Η ζήτηση έχει φτάσει σε πρωτοφανές επίπεδο αυτό το μήνα. Το ενδιαφέρον που δέχεται καθημερινά από Ευρωπαίους αγοραστές έχει πενταπλασιαστεί και οι περισσότεροι ζητούν επίγουσα αποστολή, όπως είπε στο Bloomberg ο Crane Jean, γενικός διευθυντής της UTK. Η εταιρεία αναμένει να παραδώσει πάνω από 10.000 κουβέρτες στην Ευρώπη τον επόμενο μήνα. Δουλεύουμε πολλές υπερορίες τον τελευταίο καιρό, είπε. Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα δύσκολο χειμώνα, καθώς οι αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου και οι περιορισμένες προμήθειες λόγω των κυρώσεων στη Ρωσία οθούν τις κυβερνήσεις να καταρτήσουν σχέδια περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας.